μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Θεσσαλών και Φίλων, σας καλωσορίζω στον ετήσιο χορό μας και σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας. Η χαρά μας είναι περίγραπτη που για άλλη μια φορά μας αγκαλιάσατε, στηρίξατε τη μεγάλη προσπάθειά μας για τη διατήρηση και συνέχιση της παράδοσης, της διάσωσης της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, της πολιτισμικής μας ταυτότητας. Έτσι μας δίνετε δύναμη για τη συνέχιση του έργου μας και περαιτέρω δράση. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, το 2014 να είναι γεμάτο υγεία, χαρά, δύναμη, πρόοδο, δημιουργικότητα. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη για την προσφορά του στο Σύλλογο, τον Δήμο Φλόρινας για τη χορηγία και τη συνεργασία, καθώς και τους εκπροσώπους της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και της Εταιρείας Τροφίμων Τρικάλων για τα προϊόντα που μας διέθεσαν για τη λαχαιοφόρα αγορά και με κάποια από αυτά σας καλωσορίσαμε στην είσοδο, καθώς και όλους τους δωροθέτες της πόλης της Φλόρινας, Αμιντέου και Πρεσπών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Κώστα Στυλιάδη για τη συνεχή ενημέρωση της ιστοσελίδας μας, στο ξενοδοχείο Φέδων για τη δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας στα δύο χορευτικά μας τμήματα, που είναι τα στολίδια του Συλλόγου μας. Τους ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Θα τους απολαύσετε σε λίγο, τα οποία θα εμφανιστούν με τις καινούργιες μας στολές. Ευχαριστούμε και τον χοροδιδάσκαλο, κύριο Χρήστο Κλησιάρη. Ευχαριστούμε επίσης τους εθελοντές αιμοδότες της Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου μας και κάνω έκκληση σε όποιον έχει τη δυνατότητα να χαρίσει λίγο από το πολύτιμο αυτό αγαθό το αίμα, θα σώσει σίγουρα κάποια ζωή. Ευχαριστούμε πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Φλόρινας για τη δημοσιογραφική κάλυψη του χορού μας. Όλους όσους βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί αυτός ο χορός. Την ορχήστρα Γιάννη Δανίτσα και τον τρομπετίστα Τάσο Βαλκάνη. Λίγα λόγια θα σας πω για τη δράση του Συλλόγου μας το 2013. Τις απόκριες κάναμε την αναπαράσταση παραδοσιακού θεσσαλικού γάμου και πλέξαμε το γαϊτανάκι. Τον Απρίλιο ο Σύλλογός μας εκπροσωπήθηκε στο 9ο Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ Θεσσαλών στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας από την γραμματέα μας Κουρεμένου Ρένα. Τον Ιούνιο συμμετείχε με τα χορευτικά τμήματα στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αρμενοχωρίου, το 15 Αύγουστο του Πολυπλάτωνου και του Φλαμπούρου, καθώς και σε εκδηλώσεις του Δήμου Φλόρινας τον Αύγουστο στα πολιτιστικά δρόμενα 2013. Στις 15 Δεκεμβρίου πραγματοποιήσαμε χριστουγεννιάτικη γιορτή για τους μικρούς μας φίλους και ο Βασίλης τους χάρισε δώρα. Στις 29 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο πολιτιστικός χειμώνας 2013 των εκδηλώσεων του Δήμου Φλόρινας, αναβιώσαμε το έθιμο της Γουρνοχαράς και ευχαριστούμε πολύ το Δήμο για τη στήριξη και τη συνεργασία. Σας υποσχόμαστε πως θα συνεχίσουμε τη δράση μας με τη δική σας συμμετοχή. Γιατί τα ήθη ή τα έθιμα δεν πρέπει να παραμένουν κλεισμένα στα ντουλάπια και στα βιβλία. Πρέπει να αναβιώνονται για να διασώσουμε έτσι τον πολιτισμό μας, την ταυτότητά μας, την Ελλάδα μας. Ο Σύλλογος Θεσσαλών και Φίλων του Νομού Φλόρινας, όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος βραβεύει τους εισακταίους, παιδιά των μελών του Συλλόγου, σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας. Πριν προχωρήσουμε όμως στη βράβευση, θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τις ευχές για καλή χρονιά του κυρίου Γκίκα Διαμαντή, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης, καθώς και της Πανθεσσαλικής Στέγης Ένωσης Θεσσαλικών Σωματείων Αττικής. Μια χαιρετιστήρια επιστολή. Πιστός στις καταστατικές του δεσμεύσεις για μια ακόμη χρονιά, ο Σύλλογος Θεσσαλών και Φίλων Νομού Φλόρινας προήγαγε τον πολιτισμό του τόπου μας και ανέδειξε ήθη και έθιμα των Θεσσαλών. Συνάμα, τόνισε και ανέδειξε τη διαχρονική συμβολή των Θεσσαλών στην προκοπή του πανέμορφου και φιλόξενου αυτού ακριτικού νομού της χώρας μας. Τα θερμά μας συγχαρητήρια στην Πρόεδρο και μέλη του Δραστήριου Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Συλλόγου και σε όλους όσους συνέβαλαν μέσω αυτού στην επίτευξη των στόχων.
Ευχόμαστε ολόψυχα και το νέο έτος, οπλισμένοι με τον ίδιο ζήλο, διάθεση, όρεξη και μεράκι, να συνεχίσετε την προσπάθειά σας διατήρησης των ηθών, εθίμων και παραδόσεων της ιδιαίτερης πατρίδας μας, διαδραματίζοντας προεξάρχοντα ρόλο ανάμεσα στα αξιόλογα πολιτιστικά σωματεία του νομού Φλόρινας. Θα σταθούμε αρρωγή σας με εκτίμηση για το Διοικητικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος Στέφανος Κούτρας και ο Γενικός Γραμματέας Ηλίας Ντούβλης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλες, σε όλους. Χρόνια πολλά. Θα ήθελα ειλικρινά να ευχαριστήσω και να συγχαρώσει χρόνος το Σύλλογο Θεσσαλών που αν και νεοσύστατος έχει τόσες δραστηριότητες, στηρίζει τόσο πολύ την κοινωνία της Φλόρινας με έργα που εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να συμπορευτούμε μαζί και να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή. Ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Περιφέρεια με τον Περιφερειάρχη μας τον κύριο Δακίου, ο οποίος και χαιρετίζει την απόψινή εκδήλωση, αλλά δεν μπορεί να παραβρεθεί, πριν από λίγο μιλήσαμε τηλεφωνικώς, θα στηρίξουμε και θα στηρίζουμε στο μέλλον κάθε προσπάθειά σας. Γιατί ξέρουμε ότι έτσι μόνο, και πιστεύουμε φυσικά ότι έτσι μόνο, η κοινωνία θα διατηρηθεί δεμένη. Τα ήθη, τα έθιμα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, θα μεταλαποδεύσουν στα παιδιά μας και εμείς θα είμαστε ήσυχοι ότι κάναμε το χρέος μας. Συγχαρητήρια, καλή συνέχεια και χρόνια πολλά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να σας στηρίζει και σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχώντες, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς τους που κοπιάσαν και είχαν την αγωνία μέχρι να φτάσουν στο τέλος. Συγχαρητήρια λοιπόν, καλές σπουδές σε όλους τους επιτυχώντες. Για το Σύλλογο των Θεσσαλών θέλω να πω το εξής, ότι αξίζει αυτή η προσπάθεια που γίνεται, γιατί πιστεύω ο πολιτισμός που φέρνουν στη Φλόρινα μπολιάζει τον πολιτισμό της Φλόρινας, αλλά μπολιάζονται και αυτοί από τον πολιτισμό της Φλόρινας. Με αποτέλεσμα όταν έχουμε πάντρεμα πολιτισμό να έχουμε πρόοδο και πάντα επιτυχίες. Καλή δύναμη εύχομαι, καλή χρονιά και καλή διασκέδαση σε όλους. Στρίγκαλοι μου, σκητούν και εγώ τους
μορεδίσει. Με μόμα αμάθαινα να εντευρίσει. Με μόμα αμάθαινα να εντεπόσμα. Βαστάς κρύνο νερό, ακουπόσμα. Βαστάς κρύνο νερό. Δεν δυσκολεύει
δώσω κόσμο στον